του Δήμου μας την παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού. Πολύ Πρωθυπουργοί πέρασαν, γιατί είναι κομβικό σημείο η Θέρμη, αλλά είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που ήρθε στο Δημαρχείο μας, συζήτησε μαζί μας για την ανάπτυξη και την καλυτέρωση των συνθηκών διαβίωσης του τόπου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε επιτυχία στο έργο του για το καλό της πατρίδας. Καλά, Δήμαρχε, δύο κουβέντες μόνο από καρδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα σήμερα να επισκεφθώ τη Θέρμη και χάρηκα όταν πληροφορήθηκα ότι είμαι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο οποίος δεν βλέπει τη Θέρμη μόνο ως ένα πέρασμα, αλλά αφιέρωσε χρόνο με τον Δήμαρχο για να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να συνεχίσει την καλή δουλειά που κάνει και να είμαστε πάντα χρήσιμοι προς όφελος των πολιτών και των δημοτών του όμορφου Δήμου σας. Ξέρετε ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο κάτω, κοντά στο αεροδρόμιο, όπου θα βρεθούμε με ηγέτες όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θα είναι μαζί μας και ο Γερμανός Καγκελάριος, θα είναι μαζί μας και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και νομίζω μια ευκαιρία να επαναλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, πως είμαστε πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή σε όλα όσα γίνονται στα Βαλκάνια. Παραλάβουμε με αυτοπεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά ξέρετε, κάθε φορά που κάνω τέτοιες συναντήσεις θέλω πάντα να θυμάμαι ότι η πρώτη μας μέρημνα είναι να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας και γι' αυτό και χαίρομαι που η επίσκεψή μου σήμερα στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει με μια σημαντική αθλητική εξέλιξη. Για όσους από εσάς είστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ πια είναι έτοιμος να αποκτήσει το νέο του γήπεδο. Το ξέρω και έχουμε και ηρακλειδείς εδώ, έχουμε καρδιαρχούς, αλλά κάθε πράγμα την ώρα του είχαμε αναλάβει μία δέσμευση να ολοκληρώσουμε το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της Νέας Τούμπας. Τηρήσαμε αυτή τη δέσμευση και τώρα είμαι σίγουρος ότι ο επενδυτής πια θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς για να γίνει πράξη ένα όνειρο πολλών δεκαετιών για όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, για όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι ολοκληρώνουμε μια σειρά από μεγάλα έργα. Ξεκινώντας με το μετρό, εδώ πέρα ο δρόμος Θέρμη Γαλάτης θα με πληροφορούν ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να στρέφουμε το βλέμμα μας στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ξαναείμαι εδώ το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ρώτησαν στο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, θα είναι προεκλογική η εμφάνισή σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπα το αυτονόητο. Είναι η τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το 23. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την στήριξη την οποία μας δίνετε. Ξέρετε ότι μας έτυχαν πολλά ως κυβέρνηση. Είχαμε πολύ περισσότερες συνεφιασμένες από ότι οι όλους τις μέρες. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Είναι πιο ισχυρή οικονομικά, είναι πιο ισχυρή στρατηγικά, είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά και ατενίζει το δύσκολο και αβέβαιο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και η σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση είναι προϋπόθεση εθνικών επιτυχιών. Αυτήν είχαμε και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα έχουμε και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.